έχουμε ένα τόσο μεγάλο οικονομικό πρόγραμμα σε μια χώρα, υπάρχει και η ανάλογη παρακολούθηση πολλών σημαντικών στοιχείων ζωής, όπως είναι και η υγεία. Παρ' όλα αυτά, για την Ελλάδα συγκεκριμένα έχουμε πολλά προβλήματα σε διεθνές επίπεδο για την παρακολούθηση των επιπτώσεων που είχε αυτή η διακοπή, ας πούμε, της χρηματοδότησης στην υγεία. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας από τους πολύ βασικούς ήταν ότι υπήρχαν αντικρουόμενα προγνωστικά. Για παράδειγμα, άλλα δεδομένα μπορεί να έρχονταν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, άλλα από την Ευρωπαϊκή. Ως αποτέλεσμα, συγκεντρώσαμε το πιο εκτενές, το πιο ευρύ, ας πούμε, την πιο ευρύ πηγή πληροφοριών και βρήκαμε ότι σε σχέση με την περίοδο που προηγούνταν της κρίσης, το 2000 με 2009, από το 2009 μέχρι το 2015 είχαμε μια δραματική αύξηση της θνησιμότητας στην Ελλάδα. Για να σας δώσω ακριβή σε νούμερα... Σε τι ποσοστό, ναι, ναι. Ναι, ο ετήσιος αριθμός, ο ρυθμός αύξησης των θανάτων ετησίως ήταν πενταπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το οποίο, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δραματικό είναι, μιλάμε ότι αντίστοιχα νούμερα βλέπουμε μόνο σε περίπτωση πολέμου ή γενοκτονίας σε παγκόσμιο επίπεδο σε άλλες χώρες. Και να σας πω ότι, για παράδειγμα, την προηγούμενη περίοδο, από το 2000 μέχρι το 2008 περίπου, ο ρυθμός θανάτων ανά έτος αυξανόταν περίπου κατά 0,5% στην Ελλάδα. Αυτό έφτασε το 2,7% ανά έτος στην περίοδο μετά τα austerity measures που λέμε στα αγγλικά, δηλαδή το πρόγραμμα λιτότητος. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό, κύριε Κοτσάκη, το θέμα της λιτότητας και η επίπτωση αυτής στην υγεία τη μετρήσατε σύμφωνα με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τα χρήματα που πηγαίνουν στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Ήταν αυτό το κομμάτι μόνο? Δηλαδή, περισσότερο επηρεάζει το ότι μειώσαμε τις δαπάνες μας για την υγεία που οδήγησαν σε αυτά τα ποσοστά θνησιμότητας? Κοιτάξτε, αυτό είναι απόλυτα σωστό που λέτε. Ψάξαμε να βρούμε την πηγή, δηλαδή την αιτία αυτής της πολύ σημαντικής μεταστροφής. Και είναι αρκετά δύσκολο όταν προσπαθείς να το κάνεις αυτό με ένα τόσο μεγάλο επίπεδο δεδομένων. Αλλά κοιτάξαμε συγκεκριμένα αυτό ακριβώς που λέτε, την μείωση, δηλαδή το ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ετησίως που δίνεται στην υγεία πριν και μετά σε σχέση με τον αριθμό των θανάτων, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων, και βρήκαμε μια τρομερή μεταστροφή της καμπύλης από το 2009 και μετά, από όπου ήταν σχεδόν μια απόλυτη συσχέτιση του ποσού του budget, ας πούμε, για την υγεία που είχαμε ετησίως στην Ελλάδα και της αύξησης των αριθμών των θανάτων. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά υπήρχε και άλλο ένα έβριμα το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί νωρίτερα και ήταν μια δραματική πληθυσμιακή μείωση η οποία άρχισε λίγο πριν από την κρίση, άρχισε περίπου γύρω στο 2008 και επηρέασε κυρίως την ηλικιακή ομάδα 15 με 49 ετών, που είναι πραγματικά, εκτός ότι είναι η ομάδα η οποία θεωρείται πιο υγιή σε μια χώρα, γιατί έτσι οι μικρότερες ηλικίες, ειδικά τα υβρευτικές, και θα σας πω σε λίγο γι' αυτό, έχουν μεγάλο ρίσκο για θνησιμότητα, και οι μεγαλύτερες ηλικίες, ηλικιωμένοι βέβαια, αλλά είναι και το ενεργό δυναμικό μιας χώρας. Είναι παραγωγική ομάδα, έτσι. Υπήρξε και κάποια αλλαγή στα αίτια της θνησιμότητας? Παρατηρήσατε και κάτι τέτοιο? Ναι, ναι, βεβαίως υπήρχε, βεβαίως. Δηλαδή, κοιτάξτε, τα αίτια στα αίτια του θανάτου. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά παρακολουθούνται σε επίπεδο και Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και σε αυτή τη μεγάλη έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο του Ουάσιγκτον και είμαστε μέρος της, και γίνεται μέσω του Bill and Melinda Gates Foundation. Παρακολουθούμε την υγεία σε σχεδόν όλες τις χώρες παγκοσμίως μέσω από αυτή την έρευνα. Οι μεταστροφές στις 10 κυριότερες αιτίες θανάτου είναι πολύ σπάνιες. Δηλαδή, παρακολουθώντας μια χώρα για μια δεκαετία, συνήθως οι 10 κύριες αιτίες θανάτου παραμένουν σταθερές, εκτός αν κάτι συμβεί. Και αυτές οι αλλαγές συνδέονται με τη λιτότητα, έτσι, και τα προγράμματα αυτά, σε συγκεκριμένη έρευνα? Στην Ελλάδα βρήκαμε πως ναι, για την περίοδο μετά την κρίση, γιατί είχαμε πάρα πολλούς θανάτους από καρκίνους, οι οποίοι, για παράδειγμα, μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα με σωστά προγράμματα. Είχαμε αυξήσεις στην αιμολυτική νόσο νεογνών, σε νεφρικές νόσους, αυτοτραυματισμούς, αλλά είχαμε και αύξηση των θανάτων λόγω HIV. Δηλαδή, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν νέα κρούσματα HIV και πέθαναν από αυτό. Δεν ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή λόγω της απουσίας. Κύριε Κοτσάκη, η έρευνα αυτή πώς θα αξιοποιηθεί?
Κοιτάξτε, είναι αρκετά αισιόδοξο το θέμα ότι τόσο και στην Αμερική ο τύπος και στην Ελλάδα ο τύπος έχει αναφέρει τα δεδομένα, και το πιο σημαντικό είναι ο κόσμος να καταλάβει τι συμβαίνει για να υπάρξει και κάποιος άξονας πίεσης. Και πρόσφατα είχαμε μια συνεννόηση. Προς τις αποφάσεις, τις πολιτικές αποφάσεις, έτσι. Ακριβώς, αυτά τα προγράμματα διάσωσης που τελικά σώζουν μόνο τους αριθμούς και οδηγούν τους ανθρώπους. Επειδή είναι και στην Ουάσιγκτον ο κύριος Κοτσάκης, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την έχει λάβει την έρευνα, την έκθεση. Στείλατε, σωστό. Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, έχουμε επικοινωνία με το περιοδικό The Observer, το οποίο θα παρουσιάσει τα δεδομένα της έρευνας και θα συζητηθούν στο ετήσιο συνέδριο του IMF στον Παλί που θα γίνει φέτος. Και κοιτάξτε, υπάρχει πάντοτε μια πίεση πολιτική προς το IMF ώστε να υπάρχει έλεγχος πριν τεθούν ζητήματα λιτότητας στο τι κοινωνικές προεκτάσεις αυτά μπορεί να έχουν. Και στην περίπτωση της Ελλάδας υπήρχε μια περίοδος από το 6 μέχρι το 9 στα οποία βλέπαμε την υγεία των Ελλήνων να πέφτει. Όχι μόνο θνησιμότητα, αλλά και χρόνιες νόσοι να αυξάνονται, οι οποίες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Το οποίο θα έπρεπε πιθανώς να έχει θεωρηθεί όταν γινόταν ο προγραμματισμός για το πρόγραμμα λιτότητας. Μάλιστα. Κύριε Κοτσάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Για τα στοιχεία και τις προσπάθειες που μας δώσατε.